Η χειρή προειδοποίηση για τις εξελίξεις γύρω από το βόρειο δικό άξονα Κρήτης απευθύνει μέσω επιστολής στους δημάρχους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου το ΤΕΤΑΚ. Συγκεκριμένο ο τεχνικός φορέας αναφέρεται στην υποδιαβούλευση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου παράκαμψη χανίων Ρεθύμνου Ηρακλείου του ΒΟΑΚ. Το ΤΕΤΑΚ χτυπά καμπανάκι τονίζοντας πως όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές βάσει των επισημάσεων και των ετοιμάτων των τοπικών φορέων, με σημείο αναφοράς κόμβους, υπογειοποίηση και κατασκευή τούνελ στο Κακό Όρος. Πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης ανέφεραν ότι για την περιοχή Ηρακλείου δεν κρίνουν απαραίτητες σημαντικές αλλαγές στην ήδη κατατεθήσα προς διαβούλευση πρόταση, παρόλο που πολλοί τοπικοί φορείς εξέφρασαν αντίθετη άποψη. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι αγανακτισμένη παρέμβαση αυτοδιοικητικών φορέων και του ΤΕΤΑΚ. Το βασικό ζητούμενο για μας είναι ότι αν παραμείνει έτσι, με απλές μικροβελτιώσεις, γιατί μιλάμε για μικροβελτιώσεις των κόμβων των υφιστάμενων, νομίζω ότι θα είναι ένα αποτυχημένο εγχείρημα, το οποίο δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πολίτες και μάλιστα θα κληθούν μέσα από αυτούς τους κόμβους να πληρώνουν και διόδια. Η λογική και η φιλοσοφία είναι να έχουμε έναν ταχύ κυκλοφορίας. 100, 110, 120 από 90. Η πρότασή μας είναι δημιουργία ενός τούνελ. Γύρω στα 600 μέτρα διπλό τούνελ. 1200 μέτρα δηλαδή, που βελτιώνει πάρα πολύ τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Θα έπρεπε να εξετάζεται ως πρώτη και βασική λύση σε επίπεδο προμελέτης οδοποιίας ή έστω και κατά τμήματα η υπογειοποίηση του άξονα για το αμυγό αστικό τμήμα, είτε από τον ανισόπεδο κόμβο Γαζίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Κατσαμπά. Η προτινόμενη αυτή λύση θα ωφελήσει στην ελάττωση της περιβαλλοντικής και κυκλοφοριακής όχλησης, αλλά και στην πολεοδομική αναβάθμιση της πόλης. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παλαιές εναλλακτικές λύσεις που προέκυψαν από την αναγνωριστική μελέτη της παράκαμψης του Ηρακλείου, συναξιολογώντας αυτή τη φορά τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, καθώς και την ύπαρξη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Δεν πρέπει λοιπόν σε ένα αυτοκινητό με 120 χιλιόμετρο ταχύτητα να υπάρχει ένα τμήμα 2 χιλιόμετρο, γιατί 2 χιλιόμετρο είναι αυτό, το οποίο θα έχει ταχύτητα κυκλοφορίας 70 και 80. Πρέπει αυτό πάση θυσία να αλλάξει. Και το θέμα είναι ότι αυτή η λύση κοστίζει 40 εκατομμύρια. Ένας κοστίζει 40 εκατομμύρια. Όταν στο πετρέλαιο κάνουμε σύνδεση 4 χιλιόμετρα που θα στοιχίσουν 150 εκατομμύρια. Σας τα λέω αυτή τη στιγμή σαν καταναλωτές αυτά. Είναι κάτι που είναι ανεπίτρεπτο στο σημείο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο να μην γίνεται μια γενναία τροποποίηση της χάραξης με μια σύρακα. Και είναι δυνατόν να συζητάμε ένα έργο το οποίο θα σηματέψει και θα σηματοδοτήσει τα επόμενα 50 χρόνια. Και να μην το κάνουμε σωστό. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών. Ωστόσο, το ΤΕΤΑΚ με την επιστολή του απευθύνει σε Δήμο Ηρακλείου και Μαλεβιζίου πρόταση για ομάδα παρέμβασης με στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου αλλά και των Δήμων που θα αναλύσουν τις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις. Παράλληλα, κάνει ηχηρή έκκληση στους αυτοδιοικητικούς φορείς να έρθουν σε επικοινωνία τόσο με τους μελετητές όσο και με το Υπουργείο Υποδομών, αφενός για να τους καταθέσουν τα εγκεκριμένα αλλά και υποεκπώνηση σχέδια πόλης. Και αφετέρου για να ενημερωθούν πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις τελικές αποφάσεις που τους αφορούν.